Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη τον Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα στους φίλους και διαδές του RTV. Να σου ευχηθώ, άλλωστε η περιπέτειά σου είναι γνωστή. Μικρή κοινωνία είμαστε, έτσι δεν είναι, κάτι που... Ναι, δεν είχαμε λύσει άλλο γι' αυτό λέω, γενικότερα, αλλά... Δεν το καλάς μυστικό, όχι, έτσι. Όχι, δεν παραβιάζω προσωπικά δεδομένα. Όχι, να σου ευχηθώ σιδερένια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Να είμαστε καλά τελικά, με υγεία. Τελικά, αυτός ο σταθμός αποδείχθηκε... Σε άλλα ζητήματα δεν ξέρω. Αλλά στο ζήτημα τουλάχιστον του COVID, του κορονοϊού, αποδείχθηκε όχι απλά ανθεκτικός, θα χρησιμοποιήσω υπερθετικό βαθμό, ανθεκτικότατος. Αφού σχεδόν όλοι όσοι είστε εκεί νοσήσατε, και όλοι επανήλθατε ακμαίοι και υγιέστεροι από πριν. Καλύτερα λοιπόν, από ό,τι ήμασταν. Περαστικά λοιπόν και σιδερένια μετά την περιπέτεια που πέρασες. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα υπολόγιζα και εγώ διαφορετικά. Για διακοπές έλεγα να πάω να ξεκουραστώ. Ναι. Ήρθε λίγο διαφορετικά, δεν πειράζει. Εντάξει, καλό ήταν γι' αυτό. Σημασία έχει ότι το περάσατε όλοι. Εγώ, και εκείνη, μάλλον, επειδή, αυτό είναι το σημαντικό. Επειδή μακριά, αν ήμουν εκεί, νομίζω δεν θα ξέφευγα. Προφανώς και εμένα θα με έπιανε, θα μου το μεταδίδατε. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι, το πέρασες ανώδυνα. Αυτό είναι το βασικό. Και εντάξει, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν. Καταρχήν έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Πάρα πολύ καιρό. Ορίστε. Για να πάμε λίγο στο πρώτο μας θέμα. Θέλω το σχόλιο σου για τις φωτιές, αλλά γενικότερα, αλλά και να πάμε και ειδικότερα εδώ στην Ήπειρο. Εμείς μέχρι στιγμής είχαμε ελάχιστες. Ποιοι είναι οι λόγοι που έχουν βοηθήσει σε όλο αυτό? Είναι ότι έχουμε πάρει τα μέτρα που πρέπει? Ποιο είναι το ρεπορτάζ που έχεις κάνει και πώς τα βλέπεις? Θα ήθελα να μας πεις. Πρώτα μια γενική έτσι, επισήμανση. Έχουν αναλωθεί αυτές τις ημέρες ούκο λίγοι και από τηλεοράσεων και από social media, τα περίφημα και από εφημερίδων, να κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων για τις πυρκαγιές, τις καταστροφικές οι οποίες κατέκαψαν την χώρα, και πραγματικά μιλάμε για εθνική καταστροφή, μιλάμε για μετατροπή δασών σε κρανίου τόπο, σε σεληνιακά τοπία. Και να πω ότι όταν άρχισαν με τη Βίκτο, τότε είχα πει ότι εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα και η φωτιά στην αρχή όταν εκδηλώθηκαν. Και είχα την αίσθηση ότι πράγματι ο κρατικός μηχανισμός είναι καλά προετοιμασμένος και ότι η περίφημη δήλωση που είχε κάνει, που από κοινού είχαν κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Χαρδαλιάς, υπουργός προστασίας του πολίτου ένας, υπουργός προστασίας ο άλλος, και επιτευτερία να το ευχηθούμε και περαστικά. Γιατί και αυτό σήμερα επανήλθε στα καθήκοντά του. Καλορίζικος και σιδερένιος, άλλο τον άλλο το άλλο. 15 Ιουνίου λοιπόν, όταν δήλωναν και οι δύο ενενοί στόματοι ότι είμαστε υποδειγματικά οργανωμένοι ως κράτος, ο μηχανισμός, οι υποδομές, οι υπηρεσίες, τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, και δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, απεδείχθη άνθρακες ο θησαυρός. Και επειδή η φωτιά το κάψιμο προκαλεί και άνθρακες, οπότε κολλάει και το γνωστό, έτσι, και η γνωστή ρίση αυτή. Άρα λοιπόν υπάρχουν ευθύνες μεγάλες στον κρατικό μηχανισμό, αλλά δεν είναι ώρα ακόμη, επειδή ακόμη τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, να είσαι βέβαιος ότι θα γίνει καταλογισμός και αποτίμηση ευθυνών, πρώτα και κύρια από τους πολίτες των πληγέντων πρωτίστως περιοχών, αλλά και όλων των άλλων, οι οποίοι διαπιστώνουν κατά πόσο ήταν επαρκής ή ανεπαρκής ο κρατικός μηχανισμός. Τώρα, πάμε στη δική μας περιοχή. Εδώ πράγματι, σε σχέση με άλλες χρονιές, δηλαδή τι να υπενθυμίσω. Να θυμίσω, εσύ προφανώς τότε είχες γεννηθεί ή πρέπει να πήγαινε στον παιδικό σταθμό. Το 1999 ήταν, το 2000 είχε γεννηθεί εσύ. Εντάξει, λοιπόν, είχα γεννηθεί. Εντάξει, θα έρθω στον παιδικό σταθμό. Που είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πογονίου, στην Αγία Μαρίνα, όταν παρακαλώ θρηνήσαμε 7 κατοίκους αυτής της ακριτικής περιοχής νεκρούς, οι οποίοι έγιναν στάχτη και μπούρμπουροι στα αποκαίδια, και ακόμη 21 χρόνια μετά, ακόμη λέω κύριοι, εσείς που κυβερνάτε σήμερα και που κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδονται
αποδίδονται ευθύνες. Δεν πλήρωσε κανείς για τις φωτιές τότε εκείνες που συγκλώνησαν την Ήπειρο στην Αγία Μαρίνα απογονίου. Ακόμη ψάχνουν τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους. Κανένας δεν ευθύνεται. Καμία πολιτική ευθύνη, καμία. Να θυμίσω τις εκλογές, είπα. Πού ξέρει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Γλώσσα λανθάνωσα καμιά φορά, τα αληθή λέει. Ξέρεις κάτι και γι' αυτό. Όχι, αλλά λέω πως είναι ανεπιτυδές. Δεν τα λες έτσι τυχαία εσύ αυτά. Λοιπόν, να θυμίσω τις πυρκαγιές του 2007, πανελλαδικά βέβαια, αλλά και στην Ήπειρο, όταν η επαρχία Φιλιατών κυρίως έτσι μετετράπησε κρανίου τόπο και δεν θυμίσαμε θύματα αποτύχη. Άρα λοιπόν, τέτοιες πυρκαγιές δεν ζήσαμε φέτος, μα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, διότι σημειωτέων, η αντιπυρική περίοδος τελειώνει 15 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμη 1,5 μήνα ακόμη που αντιπυρικής περίοδου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά όχι μόνο ο Θεός, γιατί σύν Αθηνά και χείρα εκείνη, έτσι, αλλά και όλοι εμείς να βάλουμε ή μάλλον να μην βάλουμε το χέρι μας, αναλόγως στην περίπτωση, για να μην ζήσουμε τέτοιες πυρκαγιές. Προς το παρόν, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ήπειρο ήταν όλες μικρής έκτασης, εντοπίστηκαν άμεσα, υπήρξε κέρια ως... Και έσπευσαν άμεσα. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Σωστά. Και άμεσα όλες τις περιοριστικές υπηρεσίες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου επελήφθησαν και κατάστασαν τις πυρκαγιές άμεσα. Εδώ θέλω να συγχαρώ για μια ακόμη φορά το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο του Δήμου Φιλιατών, πρώην Δήμου Σαλιάδας, το οποίο συγκροτήθηκε επί θητείας μου και το οποίο εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του με εθελοντές, πυροσβέστες και άντρες και γυναίκες και με ειδικό όχημα και με ειδικό εξοπλισμό, του οποίου η συμβολή στο να εντοπίσει πυρκαγιές και να πανεβαίνει άμεσα είναι καταλυτική καθοριστική. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι μέχρι τέλος αντιπυρικής περίοδου για την Ήπειρο. Προς το παρόν, σου είπα ότι όλα πάνε καλά. Πάμε όμως και στον Περιφερειάρχη Πύλου, τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, που τις προηγούμενες μέρες έκανε μια σοβαρή πρόταση στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Τοστήλιο, έτσι. Όχι. Την έκανε στον κύριο Λιβάνιο. Στον Υπουργό, συγγνώμη. Στον Υπουργό. Δεν πειράζει. Μπερδεύτηκα ότι ναι, με το δικό μας αυτό που ανέλαβε και τα καθήκοντά τώρα τελευταία. Ναι, και επί τη ευκαιρία μια... Καταρχήν... ευκαιρία να του πούμε και συγχαρητήρια και από εδώ, αφού το ανέφερε που το ανέφερε. Σε ευχαριστώ που μπερδεύτηκες. Διότι θα το ξεχάσει, γιατί δεν ήταν. Α, δεν το έχεις πει τις προηγούμενες μέρες. Όχι βέβαια, αφού κάναμε διακοπές. Καλά έκανα που το είπαμε, για λοιπόν, να το πούμε και από εδώ τώρα. Να το πούμε. Το φίλο μας του κυρίου Στήλιο, επειδή δεν ήταν δομικός ο ανασχηματισμός και ήταν έτσι μήνυ, μάλλον έτσι ανακατάξει έγιναν. Τώρα περιμένουμε δομικό, έτσι λένε. Θα δούμε. Όταν λέω τώρα, μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβρη, έτσι. Να το ευχηθούμε. Συγχαρητήρια στα νέα του καθήκοντα. Νομίζω ότι ο κύριος Στήλιος με την ιδιότητά του ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την περιοχή, για την Ήπειρο... Και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, Βαγγέλη. Ακριβώς. Για την Άρτα πρωτίστως, γιατί εκεί εκλέγεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ναι. Εκεί τρώει και πίνει. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Αλλά... νομίζω ότι όλη η Ήπειρος θα ωφεληθεί, τουλάχιστον ο πρωτογενής τομέα, με Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιώργο Τοστήλιο, που υποθέτω θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τους αγρότες της περιοχής της Ήπειρου γενικότερα. Τα είπαμε, φίλε Γιώργο, είπαμε στην Άρτα, εκλέγεσαι, αλλά μην ξεχνάς ότι είσαι Υφυπουργός όλων των Ελλήνων. Τουλάχιστον κυρίως των Ηπειρωτών. Τώρα, ο Περιφερειάρχης έκανε μια πολύ σημαντική πρόταση, τεκμηριωμένη, συγκροτημένη και επιβεβλημένη εκ των πραγμάτων στον Υπουργό, και ο κύριος Στήλιος προφανώς θα ενημερωθεί, τον κύριο Λιβάνιο της Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σχέση με την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου, και των Ιωαννίνων και της Άρτας και της Πρέβεζας και της Φρωτίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι καλλιέργειες οι οποίες μέχρι σήμερα υπάρχουν, υφίστανται στον πρωτογενή τομέα, στους αγρότες όλων των νομών, και οι οποίες, αν θέλεις, δεν ενδείκνυνται για περαιτέρω αξιοποίηση, κάποιες από αυτές έχουν κλείσει τον κύκλο τους, κάποιες άλλες είναι μη προσοδοφόρες, για κάποιες άλλες
δεν υπάρχουν, αν θέλεις, οι ανάλογες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δεδομένο ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν να εισραίουν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Καχρημάρης έκανε μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση και εύχομαι και ελπίζω να τύχει μάλλον αυτή η παρέμβαση ευήκοου οτός από τον αρμόδιο υπουργό, από τον κύριο Λιβάνιο, και να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές στην Ήπειρο άμεσα και έγκαιρα, έτσι ώστε να ωφεληθούν οι αγρότες με αναδιάρθρωση κάποιων καλλιεργειών. Αν για παράδειγμα μια καλλιέργεια, π.χ. λέω εγώ, παλιά υπήρχε εδώ στην περιοχή της Σπλωτείας το ρύζι. Σε κάποια φάση έπαυσε να ευδοκιμεί για αυτούς τους λόγους. Σταμάτησε να παράγεται. Υπήρχε το σισάμι, σταμάτησε να παράγεται. Μπορεί τώρα να γίνει κάποια άλλη καλλιέργεια. Όλα αυτά προς όφελος του αγροτικού κόσμου. Γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, με την προϋπόθεση ότι θα βοηθήσει και η πολιτική ηγεσία. Και ο κύριος Στήλιος, καλά που μου το θύμισες, είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, κύριε υφυπουργέ, για να δούμε τι θα προσφέρετε όταν σας κρίνουμε έτσι αποτιμώντας το έργο σας. Έγιναν δύο τροχαία που είχαν κάποιες ιδιωτηρότητες και θα ήθελα να μας πεις, το λέω και αυτό γιατί θέλω να μου δώσεις παραπάνω στοιχεία. Για ποιο λόγο υπήρχαν αυτές οι ιδιωτηρότητες, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ας πω. Το ένα ήταν στοίχημα που σημαίνει ότι έχουμε νεκρό, έχουμε απώλεια. Και το άλλο ήταν ατύχημα. Τώρα και στο άλλο είχαμε νεκρό, με τη διαφορά ότι... Νεκρό, έτσι, ναι. Διαφορά ότι δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ζώο. Να ξεκινήσω από το πρώτο. 87 ετών συμπολίτης, οδηγός δικύκλου, συγκρούεται με αυτοκίνητο στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας και φυσικά, όχι φυσικά, και χάνει τη ζωή του. Ευτυχώς, ο οδηγός του ειδικού χρήσης αυτοκινήτου δεν έπαθε τίποτα. Χωρίς καμία πρόθεση ηλικιακού ρατσισμού. Καμία πρόθεση. Άλλωστε, σταθμεμένο, θυμάμαι καλά αυτό, σε στάση, το αυτοκίνητο που έπαιξε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά σημασία έχει η ηλικία του οδηγού του δικύκλου. Ένας άνθρωπος, άκουσε αγαπητή Αλεξάνδρα, και το λέω χωρίς καμία πρόθεση ηλικιακού ρατσισμού, το λέω έτσι για να μην... Όχι, κατάλαβα πώς το λες, με τις δυνατότητες του καθενός, αλλά, και πρέπει να αξιολογήσουμε κάποια άλλα πράγματα. Ένας άνθρωπος 87 ετών, ο οποίος μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα υγείας ή αν θέλει μπορεί να προκύψουν και ευνίδια λόγω της ηλικίας και μόνο... Βαγγέλη, δεν είναι τα ίδια αντανακλαστικά. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πάλι, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε σχολιάσει με τη Βίκη πέρσι, ήταν πρόπερσι, πάλι υπερήλικας. Τότε ήταν 90χρονος, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω πάλι στην περιοχή στο Καναδά και εδώ της Πρέβεζας, ο οδηγός Γιοταχή αυτή τη φορά είχε προκαλέσει τροχαίο και είχε προκαλέσει το θάνατο αντίστροφα, σε δικυκλιστή, σε με το ποδηλάτι. Θέλω να πω ότι, εντάξει, θα μου πεις τον άλλον μη οδηγείς, είναι η χαρά του, είναι η ζωή του, είναι η διέξοδός του. Δεν ξέρω. Από την άλλη όμως, το να θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική του ζωή, διότι τώρα σκοτώθηκε αυτός. Αν σκότωνε ένα παιδί, αν σκότωνε, ξέρω εγώ, αν ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου νέας ηλικίας έκανε ένα ελιγμό και έκανε αυτό στη ζωή του. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει η πολιτεία. Δεν ξέρω πώς. Υπάρχει η αναθεώρηση του διπλώματος κάθε 5 χρόνια. Αλλά αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι κάτω από ποιες διαδικασίες γίνεται. Έτσι, μια τυπική διαδικασία, μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι, σιγά τα ουά. Ναι. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε ανθρώπινες ζωές. Τώρα, το άλλο, δυστύχημα, το πούμε και αυτό, εντάξει. Νεκρή ήταν μια Αγελάδα. Και θα πω ευτυχώς, θα μου πεις ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς, γιατί θα μπορούσε να ήταν νεκρή η νεαρή οδηγός του αυτοκινήτου, που αμέριμνη οδηγεί στην Εγνατία οδό και εμφανίζεται μπροστά της μια Αγελάδα, δεν προλαβαίνει όσα ανακλαστικά και να έχει και όσο σιγά και να πάει. Και με 80-90 χιλιόμετρα, γιατί είναι εθνική, είναι διεθνής δρόμος, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να αντιδράσει και να σταματήσει και πέφτει πάνω στην Αγελάδα. Σκοτώνει την Αγελάδα και σώζεται ο οδηγός. Εάν σκοτωνόταν η Αγελάδα και σκοτώνονταν και ο οδηγός, τι θα συνέβαινε, αγαπητή Αλεξάνδρα? Και πρόσεξε, στην Εγνατία δεν είναι μόνο. Δεν πας μόνο με χαμηλή ταχύτητα. Όχι, τουλάχιστον πας και με μια. Έχεις ένα άλλο όριο ταχύτητας, έτσι. Μα δεν μπορεί να πας με χαμηλή, διότι όταν πας με χαμηλή σε επικίνδυνο, δεν πρέπει να πας με 30.
Αλλά και με τη Διάδρα να πας πάλι να αγελάδε δεν την αποφεύγεις. Με αφορμή αυτό να πω ότι το πρόβλημα με τις αγελάδες δεν είναι μόνο στην Εγνατία. Και σε επαρχιακές οδούς. Και σε οδούς οι οποίες συνδέουν με πόλη το είδος του ζώου. Όχι μόνο με αυτό το είδος του ζώου. Έχω και άλλα ρεπορτάζ και πρέπει να τα ψάξουμε αυτά. Που είναι όχι μόνο στην Εγνατία και σε άλλες περιοχές. Σε άλλες περιοχές. Κατοικημένες περιοχές που να μην μπορείς να. Δεν μπορείς να και σε κατοικημένες περιοχές και όχι μόνο αγελάδες, έτσι. Αλλά να πω στην Εγνατία δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι για τουλάχιστον 3-4 φορές θυμάμαι εγώ έχουμε αναφερθεί. Ευτυχώς χωρίς ανθρώπινο θύμα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Συνελήφθη βέβαια ο οδηγός του ζώου, έτσι, για τα περαιτέρω. Αλλά τα περαιτέρω πια θα είναι τώρα. Εντάξει, θα πάει στο δικαστήριο, μια ποινή εκεί. 2-3 μήνες με αναστολή, δεν ξέρω αν έχει αυτό. Και τελειώσαμε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σου για να σταματήσει αυτό, Βαγγέλη? Και πώς είπες? Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα για να σταματήσει όλο αυτό? Να σου πω, εκείνο που απορώ εγώ είναι ότι η Εγνατία Οδός ανοίξει στην Εγνατία, έτσι, στην εταιρεία. Και αυτή εισπράττει και τα τέλη, τα πανάκριβα από τα διόδια. Αυτή είναι υπεύθυνη για τη συντήρησή της. Και όλη η κυκλοφορία ελέγχεται μέσω καμερών, ναι ή όχι? Ισχύει. Πώς? Ισχύει τα πάντα. Ναι, άλλο λέω. Μου κάνει εντύπωση. Αυτοί που ελέγχουν μέσω καμερών ή της Εγνατίας και πληρώνονται οι κύριοι υπάλληλοι, από εμάς πληρώνονται, που πληρώνουμε τα διόδια. Εμείς τους πληρώνουμε. Δεν εντοπίζουν τα ζώα αυτά να ειδοποιήσουν τις αστυνομικές αρχές, τις πλησιέστερες, να σπεύσουν άμεσα, να το απομακρύνουν. Με ταχύτητα να μειώσει και ο άλλος εδώ. Ναι. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι να μην σου τύχει, διότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι νεκρή η κοπέλα. Έτσι και όχι αγελάδο. Αυτά. Καληνύχτα, Βαγγέλη. Καληνύχτα και είπαμε, Σιδερένια και... Καλώς σας βρήκα πάλι. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεταδοτικό. Να είσαι καλά.